Κυρία Κανέλη, είμαι καλά, είμαι καλά. Πρόσωλο ταχώς για εκλογές πάμε τώρα. Είμαι καλά, μα πάμε για εκλογές. Μην την πιέσεις πολύ, είναι καλά σου είπε. Συγγνώμη, πάμε για εκλογές από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Την επομένη στην Ελλάδα ξεκινάει η εκλογολογία. Τώρα όμως εντάξει, τώρα είναι θέμα μηνών. Ναι, πάμε τώρα, εντάξει, τώρα θα το συζητήσουμε αν θα είναι Πασχαλιάτικο με χιόνι. Ή αν θα είναι χριστουγεννιάτικο με λιακάδα. Έχει σημασία αυτό ή το συζητάμε για το κομμουνιστικό κόμμα καμία. Είμαστε έτοιμοι με το όπλο παραπόδα ανά πάσα στιγμή και το ξέρει ο κόσμος αυτό, ευτυχώς για μας καλά. Έπως το βίντεο του κυρίου Κουτσούμπα με το Λούμπεν για τα 10 χρόνια. Ήταν πραγματικά μια φοβερή. Ο κύριος Κουτσούμπας έχει ένα σαρκασμό και ένα χιούμορ, ο οποίος είναι απαραίτητος να τα βγάλεις πέρα με δύο εργατικά ατυχήματα για τα οποία δεν έδωσε κανένας σημασία, ενώ κλαίγαν τα κανάλια πόσο μόνη περνάει η κυρία Καϊλή τα Χριστούγεννα. Αυτή και μία γαλοπούλα. Δηλαδή είναι εγώ το κεφάλι μου έκλαψα, μέχρι εδώ. Δεν έκλαψα. Μιλάμε για μία έντεχνη ενεσοποιημένη διάθεση να γίνουμε άνθρωποι, να γίνουμε φιλάνθρωποι στο πνεύμα των γιορτών σε βαθμό ανατριχιαστικό. Από κάτω τρέχει το πρόβλημα στο κάθε σπίτι μέσα, τρέχει στο κάθε νοσοκομείο μέσα, τρέχει κάτω από συνθήκες οι οποίες είναι εξαντλητικές για τον κόσμο και αναποτίθενται όλα στο τι καλό καιρό μας κάνει και αν έχουμε καλοκαιρία και δεν ξοδεύουμε για το ηλεκτρικό με το πετρέλαιο να τσιμπάει 10 μονάδες. Άρα εκεί θα παιχτεί όλη η ιστορία των εκλογών κατά την εκτίμησή σας και όχι στο θέμα των υποκλοπών, της κυρίας Καϊλή κλπ. Η ιστορία των εκλογών θα παιχτεί στην οικονομία, θα παιχτεί στην κοινωνική συγκρότηση, η οποία μοιάζει ταχαίως διαλυόμενη, δεν έχω άλλο τρόπο να το πω, ταχαίως διαλυόμενη, δηλαδή αυτά που συναντάς κάθε μέρα γύρω σου. Άλλοι λένε ότι είναι αποτέλεσμα της πανδημίας. Δεν μπορεί να είναι μόνο της πανδημίας. Είναι η πανδημία η οποία έχει αθρηστεί σε μία δεκαετία μνημονίων και οικονομικής δυσπραγίας. Μπροστά σε έναν εφιάλτη, σε έναν πόλεμο που τρέχει, σε έλλειψη προοπτικών για το μέλλον, όπου αυτό το μέλλον έχει αναποτεθεί σε μία ανάπτυξη η οποία δεν φτάνει στον καθημερινό άνθρωπο με το ρυθμό που πρέπει και κυρίως δεν φτάνει χωρίς να είναι αντικείμενο είτε κερδοσκοπίας, είτε πολιτικής εκμετάλλευσης, είτε επικοινωνιακής εκμετάλλευσης, είτε εκμετάλλευσης του διπλανού από το διπλανό. Θα πάμε στον κύριο Σκουρλέτη και λέμε, είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να ακούει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων να μην ανταπαντάει, να μην σχολιάζει κανείς? Θα έλεγα να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, επιτρέψέ μου να σου πω αυτό. Εγώ σχολιάζω αυτά που γράφετε εσείς δημοσιογράφοι. Ναι, όταν μιλάμε για τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, σε μια χώρα. Να είμαστε πιο προσεκτικοί, αλλά αυτή την προσοχή πρέπει να τη δείχνουν κυρίως αυτοί που αναφέρετε το όνομά του. Ως προς το προϊόν. Ως το προϊόν που παραμένει μόνο δημοσιογραφικό. Όχι, πολύ προσεκτική. Και στο λέει δημοσιογράφος. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχολιασμός αυτών των ειδήσεων. Σχολιασμός βεβαίως έπρεπε να υπάρχει. Συμφωνούμε. Χαρακτηρισμοί λίγο ως προς τις αιτίες και τη σπέκουλα. Δεν έκανα χαρακτηρισμούς. Και θα πω και κάτι άλλο. Εσείς περιγραφή των και θα το παρακαλέσω, εάν υπάρχει καθολική ανατριχύλα. Το περιγράφεται ως δεδομένο. Μισό λεπτό. Έτσι έχει γίνει. Είναι προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας. Περιμένω από τον Πρωθυπουργό να έχει την ευαισθησία. Δεν διαψεύστηκε. Θέλω μια επισήμανση πάντως. Εάν ματιάνει τον κόσμο καθολική ανατριχύλα, υπερβολική πολιτική ευαισθησία για τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, δικαίως, αναρωτιέμαι γιατί δεν υπήρξε το αντίστοιχο, για ένα ολόκληρο κόμμα από το 2016 εκλεγμένων ανθρώπων στα κεντρικά και στη βάση του τμήμα του θεσμικού εντός εισαγωγικών, πείτε το όπως διάβολο θέλετε, συστήματος στο οποίο παίζουμε κι εμείς το παιχνίδι μας όπως τα υπόλοιπα κόμματα. Λοιπόν, κατά αυτήν την έννοια δεν είδα να υδρώνει κανένα ναύτη. Για να επιλεκτικά και σε μία εποχή προεκλογική ξέσπασε αυτό το πράγμα. Το δικό μας ίδρωσε. Δεν ίδρωσε. Δεν ίδρωσε. Τώρα πάνω μου δεν ίδρωσε. Τώρα από το 16 φτάσαμε στο 19 και μετά. Κύριε Καραγκούνη, είσαστε μακριά να μας πείτε. Κοιτάξτε, δείτε. Η επιδοματική πολιτική είναι μία πολιτική. Το καλάθι της νοικοκυράς είναι ένα ψυχουλοδόσιμο πολύ συνηθισμένο. Πώς ψυχουλοδόσιμο? Ψυχουλοδόσιμο είναι. Άμα του βάζει το. Δεν το έχω ακούσει αυτό. Βάζει, ψυχουλοδόσιμο τώρα είναι. Κάνετε το μοιράζει τσιγκουλάκια. Είναι ένα ψυχουλοδόσιμο φοβερό. Μετά, και είναι και τρικάτο εντελώς. Αφήστε τα αυτά στην πάντα. Ερχόμαστε εμείς στο σκόπο που μου λέτε για συγκεκριμένα πράγματα. Και σας προτείνουμε. Μειώστε, καταργήστε το ΦΠΑ στα βασικά είδη. Το επανακαταθέσαμε προχθές. Που είναι συνολικό. Ακούστε με λίγο. Συνολικό. Οριζόντιο, δεν είναι επιδοματικό. Δεν είναι επιδοματικό. Αν το κάνεις αυτό, είπατε. Έχει μία σημασία. Ναι. Και δεν παίζει με την κερδοσκοπία του απέναντι. Δεν παίζει με την κερδοσκοπία του απέναντι, γιατί ο άλλος, όταν έχει αυξήσει από το Σεπτέμβρη 30% τα βασικά είδη διατροφής, κερδίτε εσείς και του δώσετε ένα κουπονάκι.
Μα το που θα πάρει το κουπονάκι να βάλει κι άλλο ένα 10%. Τι σημασία λέει, έχει γιατί λοιπόν. Το... Που την ώρα που έχετε, ακούστε με λίγο κύριε Καραγκούνη, εδώ επειδή θα μπούμε σε προεκλογική περίοδο και είσαστε από τους ανθρώπους που μπορεί κάποιος διαλεκτικά να κουβεντιάσει μαζί του στον αέρα, χωρίς να αγριεύεται και να φωνάζει. Εν όψη λοιπόν εκλογών, θα μπούμε σε μία συζήτηση τι δίνει κάποιος από τα ήδη παρμένα ή θα μπούμε σε προοπτικές και συζητήσεις που επιτρέπουν στον άλλον να σχεδιάσει στοιχειοδός τη ζωή του. Τι θέλω να πω, όταν εσείς μόνοι σας καθορίζετε, ποιο είναι το όριο της στόχιας, ποιος είναι ευάλωτος, ποιο είναι το εισόδημα με το οποίο μπορείς να επιζήσεις. Δεν το καθορίζω. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα και δεν θα ξαναμιλήσω. Ένα παράδειγμα, δεν θα ξαναμιλήσω. Δεν θα ξαναμιλήσω. 220, μέχρι 220 το μήνα λέτε ότι θα είναι από 22 μέχρι 220. Μέχρι 220 θα πάει. Το είναι που το είναι το 10%. Προσέξτε, για να πάρει κάποιος 22 ευρώ. Όριο αγορών. Για να πάρει, έκπτωση 22 ευρώ, πρέπει να ξοδέψει 220 ευρώ. Ποιος θα πάει στο σούπερ μάρκετ μία φορά το μήνα που παίρνει 400 ευρώ μισθό ως μερικός απασχολούμενος και θα δώσει 220 στο σούπερ μάρκετ. Να απαντήσει για να πάμε στο κύριο Σπουλέτη. Μείωση του όγκου. Μείωση του όγκου των. Των καυσίμων, των προμηθειών των πολιτών έχει μειωθεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αύξηση των εσόδων στα σούπερ μάρκετ. Βέβαια. Εάν εγώ δηλαδή παίρνω λιγότερα, πώς αυξήθηκαν τα έσοδα των σούπερ μάρκετ. Δεν είναι και τιμές, παιδί μου. Ορίστε. Τράπεζες. Εγώ δεν ξέρω μαθηματικά. Ρωτάω σα όλοι. Έχω μια απόδειξη πρωινή. Συγγνώμη. Τη ρίγα, λοπούλα, πάνες, γάλα, ψωμί, τόστ και αλεύρι, πόσο πλήρωσε η γυναίκα? 50 ευρώ. Για αυτά που είπε. 50 ακριβώς. 50 ευρώ. Όταν φωνάζει το κουκουέ για τα βασικά είδη. Λοιπόν, επειδή φωνάζει το κουκουέ για τα βασικά είδη. Κάποιο παθαίνει αλλεργία, μήπως και όταν ευρώ. Κάτι ρωτάει ο κύριος Καραμέρος. Επειδή νομίζω ότι εντάξει, αυτά που λέτε είναι σωστά. Έχουν την κοινή λογική και τα ζουν οι πολίτες. Έρχονται εκλογές όμως. Να ψηφίσει ο κόσμος το ΚΚΕ. Θα συμμετάσχετε σε κάποια κυβέρνηση για να υπάρξει αλλαγή στο ΦΠΑ? Για να διαχειριστώ τι θα δώσει ψήφο ανοχή σε μια κυβέρνηση να αλλάξει συγκεκριμένα πράγματα. Ούτε κατά διάνοια. Διότι αυτές οι σωτηρολογικές προσεγγίσεις είναι σαν να ζητάτε από τον ΚΚΕ να κρατήσει το χιτώνα του Ιησού Χριστού που θα έρθει με τη μορφή του νικητή των εκλογών. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, μην δημιουργείτε εντυπώσεις ότι κάποιος δεν θέλει να ενισχύσει. Όχι, αλλά υπάρχει τον αυτοκράτορα. Ερώτηση, ο αυτοκράτορας είναι γυμνός απέναντι στο λαό και δεν πρόκειται να τον τύσει το κουκουέ. Και δίνει πορφύρα λόγω κόκκινου. Πάρτε το απόφαση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Νίκος Ελευθερόγλου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πιέσουμε να μην εφαρμοστούν αυτές οι αυτοκρατορικού τύπου υπέρ της αγοράς πολιτικές. Αυτός είναι. Αυτή είναι η δουλειά η δική μας σε αυτή τη φάση. Μέχρι να ανατραπεί ο αυτοκράτορας και να πάει τη μέση του η Μαρία και ο Γιώργος από τη γειτονιά. Έτσι. Η βάση.